την τιμή να φιλοξενούμε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος χθες ήταν το πρόσωπο της ημέρας ουσιαστικά. Κύριε Υπουργέ, έλεγε χθες ο Αντώνης Ατζολέτος ότι ενημερώσαμε στην αίθουσα σύνταξης για την επίσκεψή σας. Είπαμε ότι μας συνέδεσε με Κάιρο το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν γνωρίζαμε ότι πάτε να υπογράψετε. Θέλω να μας εξηγήσετε, παρακαλώ, τι κατάφερε η ελληνική πλευρά, ποια είναι η σημασία της χθεσινής συμφωνίας για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ εγνώριζα ότι πηγαίνω για να υπογράψω. Πήγαινα με την ελπίδα να κλείσουμε τις μικρές διαφορές που έμεναν. Mm-hmm. Όταν έγινε φανερό το ίδιο πρωί, γύρω στις 10 η ώρα, που είχα την τελευταία μου προαναφόρηση συνομιλία με τον φίλο μου τον κύριο Σούκρη, ότι πλέον οι όποιες διαφορές μας είναι απολύτως γεφυρώσιμες. Για την αξία που θα μπορούσε να έχει για το ρεπορτάζ σας, να σας πω ότι υπήρξαν 4 συνομιλίες με τον κύριο Σούκρη την προηγούμενη μέρα, μακρές τηλεφωνικές συνομιλίες. Mm-hmm. Η τελευταία ήταν 1:15 το βράδυ. Και επίσης δικαιούμαι να πω, παρότι κανονικά το Μέγαρο Μαξίμου που θα έχει την αρμοδιότητα γι' αυτό, ότι υπήρξε και σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη στις 6:30 το απόγευμα. Άρα ήταν κατάληξη μιας μακράς διαδικασίας, η οποία μάλιστα το τελευταίο διάστημα έγινε ιδιαίτερος έντονο. Το πρώτο και βασικό ερώτημα που μας προσθέτει. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Το πρώτο και βασικό ερώτημα που προκύπτει, κύριε Δένδια, είναι το γιατί επελέγει η τμηματική οριοθέτηση. Θα σας απαντήσω. Διότι σε αυτή τη συγκυρία αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό απολύτως υπηρετεί το τι η χώρα μας πρέπει να επιδιώξει, δεδομένων των συνθήκων στην περιοχή, δεδομένων των άλλων κρατών, και αναφέρομαι στην Κύπρο και στην πιθανότητα να προβούμε στο μέλλον και σε οριοθέτηση με την Κύπρο, στην ανάγκη να μείνουν τμήμα ακτών εκτός της οριοθέτησης, ένα τμήμα της Ρόδου παραδείγματος χάρη. Ξέρετε, θα με συγχωρήσετε να σας πω το εξής. Αυτή είναι μια συμφωνία η οποία είναι προϊόν πολλής προεργασίας. Γνώμης ειδικών από το εξωτερικό, της ειδικής νομικής υπηρεσίας, είναι μια συμφωνία η οποία έχει ένα σενάριο συνέχισης, με την Αίγυπτο για επιπλέον οριοθέτηση, πρόβλεψη για κάποια στιγμή μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη και επίσης πρόβλεψη για άλλες χώρες, αναφέρομαι στην Κύπρο, και εάν κάποια στιγμή το επιθυμήσει, εάν κάποια στιγμή συμβεί αυτό, δεν το βλέπω βέβαια να είναι πολύ κοντινό, ιδίως αν κρίνω τις αντιδράσεις τους, και με την Τουρκία. Είναι λοιπόν μια συμφωνία η οποία χρειάζεται μια πολύπλοκη επιστημονική ανάγνωση, είναι όμως μια συμφωνία η οποία πλήρως εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Και κατά τούτο θα μου επιτρέψετε να πω ότι ορθώς ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για μια εθνική επιτυχία. Νομίζω έτσι όμως την αντιμετώπισε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η συντριπτική πλειοψηφία και η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και νομίζω στην πραγματικότητα και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων. Δεν αναφέρομαι σε κόμματα τα οποία εκφράζουν απόψεις περιθωριακές και, εν πάση περιπτώσει, γνωστής αντίληψης. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, είναι κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με την συμφωνία, γιατί ρωτούν και από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια είναι η επίρρεια των νησιών, Η αντιπολίτευση θα πάρει πλήρη φάκελο, και η Μίζων και η Ελλάδα αντιπολίτευση και τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε κρυφή διπλωματία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε το βγάζουμε αμέσως στα μανταλάκια. Έτσι, να είναι σαφές. Θα κάνετε συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής για να δώσετε τη συμφωνία. Νομίζω όχι τον φάκελο με τα έγγραφα θα τον αποστείλω στα κόμματα. Και μετά θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους των κομμάτων, με τους οποίους έχω και διατηρώ μια προσωπική σχέση. Άλλωστε κατά διαστήματα, και το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουν και οι ίδιοι, τους ενημερώνω. Επί του τρόπου δε διαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας, υπήρχε και ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αντίληψη της χώρας ήταν γνωστή σε όλους τους παράγοντες του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Και ορθά έγινε το αυτό, διότι κανείς δεν διεκδικεί την απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Επίσης, έχω απόλυτη γνώση του φακέλου των διαπραγματεύσεων των προηγούμενων γύρων. Έτσι, δεν πρόκειται αυτό να το πω δημοσίως, αλλά ξέρω πολύ καλά τι υποστήριζαν τα κόμματα, τι ήθελαν, ιδίως τα κόμματα που κυβέρνησαν, αναφέρομαι, διαχρονικά, ποια ήταν η αντίληψή τους εκπεφρασμένη στα πρακτικά, τι επεδίωξαν.
Λοιπόν, η συμφωνία αυτή λοιπόν στην οποία καταλήξαμε είναι μια συμφέρουσα εθνική συμφωνία. Μια μεγάλη εθνική επιτυχία η οποία ανταποκρίνεται στις προσπάθειες της ελληνικής διπλωματίας για περίπου 17 χρόνια. Σε σχέση με την επίρρεια λοιπόν... νομίζω ότι είναι μια ευτυχή στιγμή. Σε σχέση με την επίρρεια λοιπόν στην οποία αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Χατρούγκαλος που ήταν εδώ μαζί μας, τι περιλαμβάνει? Η επίρρεια είναι μια λέξη η οποία έρχεται, επανέρχεται. Νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τους περισσότερους ανθρώπους δύσκολα θα ορίσουν και τι ακριβώς εννοούν με αυτό. Η συμφωνία αυτή περιέχει επακριβώς το ποσοστό επίρειας, το ορθό ποσοστό επίρειας το οποίο το διεθνές δίκαιο περιλαμβάνει. Όπως περιλαμβάνει και το ορθό ποσοστό χρήσης μήκους ακτών, το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο για μας, θαλασσίων εκτάσεων 45-55. Είναι μια συμφωνία δίκαιη και αυτό είναι το σημαντικό. Και είναι μια συμφωνία νόμιμη και αυτό είναι το σημαντικό. Και είναι μια συμφωνία που καταδεικνύει με τον πιο περηφανή τρόπο στη διεθνή κοινότητα πόσο παράνομη, εξωπραγματική, εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός δικαίου της θάλασσας ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κυρία Υπουργέ, μιας και αναφέρεστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πλέον τα δεδομένα έχουν ως εξής. Υπάρχει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο και υπάρχει η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Αθήνας και Καΐρου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσφυγή στη διεθνή διαιτησία. Πλέον μήπως αυτή ήταν η επιδίωξη της ελληνικής πλευράς? Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ευθέως έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας μετά από έναν προκαταρκτικό διάλογο σε οποιοδήποτε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο όπως το Δικαστήριο της Χάγης. Γιατί έχουμε δίκιο. Άρα δεν φοβόμαστε να υπερασπίσουμε τις απόψεις μας. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι δύσκολο να αντιπαραβάλεις μια νόμιμη, υπαρκτή, πραγματική, σοβαρή συμφωνία με ένα ανύπαρκτο νομικό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργήθηκε υπό το κράτος πίεσης απέναντι στην διοίκηση της Τρίπολης από την Τουρκία. Μπορεί η Τουρκία να ισχυρίζεται ότι η συμφωνία που έχει με την Τρίπολη είναι πραγματική συμφωνία, αλλά αυτό δεν αντέξει σε καμιά κριτική. Δεν υπάρχει καμιά χώρα, ούτε καμιά αρχή του διεθνούς δικαίου, η οποία να υποστηρίζει αυτό το οποίο η Τουρκία λέει. Η Τουρκία εδώ είναι η απόλυτη μειοψηφία του ενός. Επειδή αναφερθήκατε στην Τουρκία και είναι, κύριε Υπουργέ, το μεγάλο ζητούμενο, η επίρρεια που προκύπτει από την Κρήτη και τη Ρόδο από αυτή τη συγκεκριμένη ΑΟΣ αποτελεί προηγούμενο. Πώς ορίζετε την επίρρεια, γιατί συνεχίζετε να μου το επαναφέρετε. Ναι, σας ρώτησα και πριν και ήθελα μια απάντηση γι' αυτό. Σωστά. Αν έχετε την καλοσύνη, διευκρινίστε μου τι εννοείτε εσείς με την έννοια επίρρεια για να σας απαντήσω ευχαρίστως. Γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλάνε για παράδειγμα για 88% επίρρεια. Και ήθελα κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. 88% ή 99% ή πλήρως. Ποιο πράγματος? Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό αποτελεί προηγούμενο για πιθανή διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Καταρχήν, αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί προηγούμενο για καμιά άλλη συμφωνία. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εάν με ρωτάτε τώρα αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένως. Αλλά πώς? Υπό όρους διεθνούς δικαίου. Και το διεθνές δίκαιο έχει ληφθεί υπόψη για αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εάν η Τουρκία επιθυμεί υπό τους ίδιους όρους που έγινε αυτή η συμφωνία να συζητήσει μαζί μας, πολύ ευχαρίστως. Το ίδιο της είπαμε και όταν συμφωνήσαμε με την Ιταλία. Αλλά βλέπετε την λυσόδια αντίδραση της Τουρκίας. Όσοι που είναι ελάχιστοι ισχυρίζονται ότι αυτή η συμφωνία δίνει δικαιώματα στην Τουρκία, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι αν αυτό ήταν αλήθεια, η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε έτσι. Θα ήταν πανευτυχής, θα μας έστελνε συγχαρητήρια και θα έλεγε: Ελάτε, διαπραγματευτείτε και εσείς μαζί μας όπως διαπραγματευτήκατε με την Αίγυπτο. Κύριε Υπουργέ, έχετε μήπως πληροφόρηση, ακριβώς επειδή η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα και χαρακτηρίζει άκρη αυτή τη συμφωνία, έχετε πληροφόρηση ότι η Τουρκία προτίθεται. Ναι, αυτό έχει πει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχετε πληροφόρηση ότι η Τουρκία θα αποχωρήσει από τις διερευνητικές, από τις επαφές? Γνωρίζω ότι ενώ υπήρχε μια αρχική κατανόηση μεταξύ μας για έναρξη διερευνητικών, η Τουρκία απεσύρθη από αυτή την κατανόηση. Διατυπώνω την ελπίδα αυτό να είναι μια προσωρινή απόφαση υπό το κράτος ανεξήγητου θυμού. Και γιατί λέω ανεξήγητο, διότι η Ελλάδα προέβησε μια απολύτως νόμιμη ενέργεια. Άρα μας λέτε ότι είναι στον αέρα οι διερευνητικές επαφές αυτή τη στιγμή? Λέω αυτό που έλεγα πάντοτε. Ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία. Για ποιο θέμα? Για το μοναδικό υπαρκτό θέμα που είναι η υφαλοκρηπίδα και πάνω από την υφαλοκρηπίδα θαλάσσιες ζώνες. Το αν η Τουρκία υπό το κράτος ανεξήγητης οργής για το ότι η Ελλάδα συμφώνησε με μια άλλη γειτονική χώρα
επί τη βάση του διεθνούς δικαίου απεφάσισε να σταματήσει αυτή την κατανόηση, να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι διερευνητικές, ο 61ος γύρος των διερευνητικών, εμένα με αφήνει έκπληκτο. Πιστεύω όμως, πιστεύω ευρέα, ότι η Τουρκία θα επανέλθει στη λογική και θα επανέλθει πάλι σε μια διαδικασία επανέναρξη των συζητήσεων. Αυτή ήταν πάντοτε η ελληνική θέση. Τώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι και το συμφέρον της Τουρκίας και αυτό είναι και το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας. Τώρα το επόμενο βήμα, κύριε Υπουργέ, είναι η επικύρωση από τα κοινοβούλια, έτσι, γιατί είχαμε και το κακό προηγούμενο πριν από χρόνια με την Αλβανία, αν θυμάστε καλά. Και το ερώτημα επίσης να συμπληρώσω, Αντώνη, αν με επιτρέπεις, και αν και η Αίγυπτος θα βιαστεί να επικυρώσει, όπως και η ελληνική πλευρά. Η Αίγυπτος είναι σε μια περίεργη φάση, διότι έχει εκλογές. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει εκλογές για τη Γερουσία. Έχω την αίσθηση ότι η Αίγυπτος θα χρειαστεί κάποιο δίμηνο, γιατί το συζητήσαμε με τον κύριο Σούκρη αυτό το θέμα. Και το ελληνικό κοινοβούλιο, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, να δώσει προτεραιότητα στη συμφωνία αυτή, όπως και στη συμφωνία με την Ιταλία. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι στην Ιταλία χρειάζεται ένα πρωτόκολλο των τεχνικών επιτροπών για κάποια θέματα προκηρύξεων οικοπαίδων που είχαμε κάνει εμείς τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο όμως είναι ελεημένο, αλλά χρειάζεται να το διαπιστώσουν και οι Ιταλοί. Έχετε απόλυτο δίκιο όμως, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ψήφιση και των δύο αυτών συμφωνιών. Όμως οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που καθορίζει το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήταν η σπίδηση αν το ανακοίνωνα εγώ ως δική μου απόφαση. Και μετά να αναρτηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, έτσι, το επόμενο βήμα. Και μετά θα σταλεί να κατατεθεί μάλιστα στα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς αυτό θα γίνει. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι υπήρξε μια κλιμάκωση τις προηγούμενες εβδομάδες με την Τουρκία και με δεδομένο ότι υπήρξε και μια γερμανική παρέμβαση για αποκλιμάκωση και οι δύο πλευρές, η Ελλάδα και η Τουρκία, είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν διερευνητικές επαφές, θεωρείτε ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία, η υπογραφή, να δυναμητήσει το κλίμα πλέον? Να σας πω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την Τουρκία. Η τουρκική ηγεσία θα μιλήσει για τη χώρα της. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι πως μια νόμιμη συμφωνία, μια συμφωνία η οποία συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην περιοχή, μια συμφωνία που μπορεί να είναι υπόδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που είδα. Νομίζω ότι είναι υπό το κράτος έκπληξης της τουρκικής πλευράς οι αντιδράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και ξαναλέω, εάν η Τουρκία θελήσει να έρθει να συζητήσει μαζί μας υπό τους ίδιους όρους που γίνεται αυτή η συμφωνία, υπό τους ίδιους όρους που έγινε η συμφωνία με την Ιταλία, είναι καλοδεχούμενη. Είναι καλοδεχούμενη. Εμείς δεν θέλουμε μια Τουρκία παρία. Θέλουμε μια Τουρκία παρούσα ως παράγοντα σταθεροποίησης στην περιοχή μας, όπως και άλλες χώρες. Mm-hmm. Η Τουρκία επιλέγει το ρόλο του ταραχοποιού και το αποδεικνύει δυστυχώς με διάφορες αψυχολόγητες ενέργειες, όπως το λεξιλόγιο και οι ανακοινώσεις που εκδίδει εναντίον μας και εναντίον της Αιγύπτου μετά την συμφωνία αυτή χθες. Όμως θα της έλεγα καλύτερα ότι θα ήταν φρόνιμο να διαβάσει, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν χρειάζεται να ακούσει εμάς τους Αιγύπτιους, την ανακοίνωση του State Department. Θα ήθελα να σας πω δε ότι την ώρα που συζητούσα με τον κύριο Σούκρη παρεπτόντος, τηλεφώνησε και ο Αμερικανός υπουργός. Ήταν η επόμενη ερώτηση, αν ήταν ενήμερη ουσιαστικά και η πλευρά των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Είναι ερώτηση την οποία αναμένω. Και προς τη γερμανική πλευρά και στην καγκελαρία είχε υπάρξει ενημέρωση ότι εμείς διαπραγματευόμαστε με τους Αιγύπτιους. Όσον αφορά την αμερικανική πλευρά, δεν φαντάζομαι ότι ο κύριος Πομπέο πήρε τη στιγμή που ήμουνα με τον κύριο Σούκρη εκεί κατά τύχη, δηλαδή έψαχνε τον κατάλογό του και έλεγε σε ποιον να τηλεφωνήσω τώρα, σε ποιον να τηλεφωνήσω. Ας πάρω αυτούς τους δύο που είναι εκεί. Άρα προφανώς είχαν κάποια ενημέρωση και προφανώς μιλήσατε και. Εγώ δεν μπορώ. Σε αυτό δεν έχω. Όχι, δεν μίλησα εγώ με τον κύριο Πομπέο, διότι εγώ ήμουν φιλοξενούμενο οικοδεσπότη, ήταν ο κύριο Σούκρη. Mm-hmm. Αυτό έκανε την ενημέρωση. Αλλά η ανακοίνωση του State Department την επόμενη μέρα νομίζω τα καλύπτει όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε, στο βαθμό που εγώ μπορώ να απαντήσω. Κύριε Υπουργέ, η μερική οριοθέτηση που αφήνει έξω το Καστελόριζο, πιστεύετε πως δυσκολεύει την προοπτική οριοθέτηση με την Κύπρο αργότερα? Καθόλου. Καθόλου. Καταρχήν, συγχωρήστε με, αλλά δυστυχώς εγώ δεν είμαι καθηγητής του δικαίου της θάλασσας. Έχω όμως διαβάσει αρκετά το τελευταίο χρόνο και έχω μάθει αρκετά. Η μερική δεν αφήνει έξω κάτι. Η μερική επιλύει ένα πρόβλημα σε μια περιοχή και συνεχίζεται η συζήτηση για να ολοκληρωθεί στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε προσχρήσει όχι μόνο το Καστελόριζο, αλλά ένα κομμάτι των ακτών της Ρόδου, όσον αφορά, μιλώ, στα ανατολικά μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο το Καστελόριζο, αλλά και όλες τις ακτές, το σύνολο των ακτών, του συμπλέγματος του Καστελόριζου, δηλαδή και της Μεγίστης και της Στρογγύλης κτλ. Αυτές είναι στοιχεία
προς εκμετάλλευση, μέσα σε εισαγωγικά, για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης και με την Αίγυπτο και βεβαίως και με άλλες χώρες της περιοχής. Κύπρος, προεξάρχουσα θέση. Και από την άλλη, έχουμε αφήσει σχεδόν όλες τις ακτές της Κρήτης. Ένα πολύ μικρό κομμάτι των ακτών της Κρήτης ελήφθη υπόψη για αυτή την συμφωνία, ώστε κάποια στιγμή που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, όταν θα υπάρξει μια νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη, η οποία θα εκπροσωπεί την κοινωνία και το λαό αυτής της χώρας, να λύσουμε και το θέμα με τη Λιβύη, το οποίο δεν λύσαμε το 9 και το 10 σε εκείνους γύρους των διαπραγματεύσεων. Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία αφήσει, τα οποία μας επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι το εξαιρετικό παράδειγμα που δώσαμε τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο μπορούμε να το συνεχίσουμε και στα ανατολικά μας και στα δυτικά μας. Με δεδομένο λοιπόν αυτό ακριβώς, ότι έχουμε κλείσει συμφωνία με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, μήπως παίρνει σειρά και η Αλβανία από την άλλη πλευρά για να κλείσει ουσιαστικά και ένα κύκλος. Εκεί ξέρετε, είναι λίγο βεβαρημένο, διότι οι Αλβανοί λίγο πρώτα συνεφώνησαν, μετά προσέφυγαν στο συνταγματικό τους δικαστήριο. Υπάρχουν κάποια νομικά θέματα εσωτερικά δικά τους, πλειοψηφιότητα του Προέδρου σε σχέση με την κυβέρνηση που ίσως δεν είναι έτοιμος να τη δώσει. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο η ελληνική εξωτερική πολιτική θα το χειριστεί. Mm-hmm. Δεν το συζητώ. Η Αλβανία είναι μια γειτονική χώρα, μια χώρα με την οποία η Ελλάδα επιθυμεί να έχει φιλικές σχέσεις και επιθυμεί να λύσει όλα τα προβλήματά της. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και αυτό. Βεβαίως υπάρχουν άλλα ζητήματα, το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, που θα επιληθούν στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας, διότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν το λέμε ως Ελλάδα, το λέμε ως ευρωπαϊκή χώρα και αυτή είναι η φιλική μας συμβουλή σε όλες τις χώρες που ξεκινάνε αυτό το μεγάλο ταξίδι προς την οικογένειά μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κυρίαρχο ζήτημα. Και υπ' αυτή την έννοια πρέπει να βλέπουν και την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Σαν να είναι παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας, μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Κύριε Δένδια, ένα ερώτημα για το οποίο σας εγκαλούν και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα προχωρήσετε στην Με εγκαλούν, βαριά κουβέντα. Το αναφέρουν συνέχεια. Και χθες στην ανακοίνωση που έβγαλαν έλεγαν ότι πρέπει να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Έχω βρει προεργασία στο Υπουργείο. Όπως σας είπα προηγουμένως, όπως σας είπα, έχω όλα τα πρακτικά όλων των προηγούμενων συναντήσεων. Ξέρετε, κανείς δεν ξεκινάει, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Κάθε κράτος είναι μια μακρά συνέχεια και οφείλει να σέβεσαι την παράδοση την οποία χειρίζεσαι. Έχω βρει προεργασία για την επέκταση των χωρικών υδάτων και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει. Θέλει μια προεργασία, δηλαδή κλείσιμο κόλπων κτλ. Αλλά είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει. Και έγκαιρα και θα ενημερώσω τους συναδέλφους των κομμάτων. Και θα προβούμε στις ανάλογες ενέργειες. Απλά στην περίπτωση αυτή που κλείναμε μόνο στο Ιόνιο, συγγνώμη σας διακόπτω, μήπως θα δημιουργούσαμε ένα αρνητικό προηγούμενο στο Αιγαίο, εάν η Ελλάδα προχωρούσε στην αύξηση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μόνο στο Ιόνιο. Μπορούμε να το δούμε με έναν πιο θετικό τρόπο, ότι η Ελλάδα προβαίνει σε επέκταση των χωρικών υδάτων εκεί που έχει κλείσει τα ζητήματα χαρακτηρισμού των θαλασσιών ζωνών. Με τις γειτονικές χώρες. Υπάρχουν απόψεις για όλα τα θέματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχουν απόψεις για όλα τα θέματα. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Σας ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη η διεθνή εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει μέσω των συμβούλων μας. Συζητάμε με τα κόμματα. Αυτά είναι εθνικά θέματα. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της αλήθειας. Mm-hmm. Αλίμονο. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε αυτό να έχουμε μια καινούρια εθνική προσέγγιση και μια καινούρια εθνική επιτυχία. Γιατί θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Η χθεσινή συμφωνία είναι μια συμφωνία της οποίας την πολιτική ευθύνη και την πολιτική αναδοχή την έχει η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αλλά καταλήξαμε σε αυτήν μετά προσπάθειες πολλών ετών. Πολλών ανθρώπων, πολλών υπουργών, πολλών κυβερνήσεων. Ναι. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την ασφάλεια, αισθάνεται την ασφάλεια, να θεωρεί ότι εκπροσωπεί συνολικά μια αντίληψη του ελληνικού πολιτικού συστήματος για το πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα της χώρας. Και νομίζω φάνηκε από τις ανακοινώσεις των κομμάτων αυτό και ακόμα και από τις αμήχανες ανακοινώσεις όταν κάποιο κόμμα, ίσως για δικούς του λόγους, αισθάνθηκε την ανάγκη να αφήσει κάποιους μικρούς τόνους διαφοροποίησης. Εγώ θεωρώ αυτή την συμφωνία ως μια μεγάλη εθνική επιτυχία και ένα μεγάλο εθνικό κεκτημένο. Κύριε Υπουργέ, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, την οποία είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, στο τέλος του μήνα έχετε και ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και εκεί αναμένεται να συζητηθεί το πακέτο κυρώσεων το οποίο έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ύπατο εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, να συμπληρώσει και τι μπορεί να περιμένει η ελληνική πλευρά από αυτή την λίστα, από αυτές τις κυρώσεις. Θα σας πω.
Είμαστε σε μια περίεργη περίοδο. Εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε από τον ΗΠΑ το εκπρόσωπο και απεφάσισε το Συμβούλιο και το έδωσε την εντολή είναι να προετοιμάσει μια λίστα κυρώσεων, όχι κατά προσώπων, σοβαρών κυρώσεων κατά της τουρκικής οικονομίας, την οποία να έχουμε στο σιρτάρι, ώστε να έχει μια αίσθηση η Τουρκία τι έχει να κερδίσει και τι έχει να χάσει από την αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι για να απειλήσουμε την Τουρκία, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά κυρίως για να δείξουμε στην Τουρκία πόσο συμφέρον είναι για αυτήν να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να μετατραπεί σε έναν παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή. Πόσο αυτό είναι το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας, του τουρκικού λαού, της τουρκικής ηγεσίας. Μάλιστα, θα έκανε πολύ πιο εύκολη τη δουλειά μας αν η Τουρκία είχε συνεχίσει αυτή την έναρξη η διαλόγου με την Ελλάδα με την επάνωδο στις διερευνητικές συνομιλίες στο τέλος Αυγούστου. Δεν μας κάνει πιο εύκολη η Τουρκία τη ζωή μας με τις ανακοινώσεις της και με τον τρόπο που εργάζεται. Θα συνεχίσουμε όμως με τους Ευρωπαίους εταίρους μας να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας αυτού του καταλόγου. Που ξαναλέω, δεν έχει σκοπό την άμεση επιβολή του, δεν είναι αυτό το κλίμα, αλλά πρέπει να είναι εκεί ώστε η Τουρκία να έχει σαφή αίσθηση τι σημαίνει η παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι, εγώ αντεύχομαι πλήρως να χρειαστεί να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Εύχομαι για η Τουρκία να είναι μια χώρα η οποία ακμάζει, με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Πάντοτε απλώνουμε χείρα φιλία στην Τουρκία, αλλά επίσης πάντοτε υπερασπίζουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Απολύτως. Πώς θα αντιδράσει. Αν μου επιτρέψετε και μια. Παρακαλώ. Και ξανά μια τελική κατάληξη. Θα ήθελα, εκτός αν εσείς έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, θα ήθελα να παρακαλέσω συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης για μια υπεύθυνη στάση στα εθνικά ζητήματα. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία εξαιρετικά επικίνδυνη. Εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν έχει καμία έννοια, μα καμία απολύτως έννοια, για να πετύχει κανείς ένα ελάχιστο κομματικό όφελος, που πολλές φορές δεν το επιτυγχάνει κιόλα. Να δημιουργεί αντιπαραθέσεις σε θέματα τα οποία στην πραγματικότητα εδραία ξέρει ότι υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και το εθνικό μέλλον. Και επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω να μην παριστάνουμε δημοσίως ότι δεν γνωρίζουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο. Γενικά, οφείλω να πω ότι η στάση των κομμάτων υπήρξε σοβαρή και υπεύθυνη. Ενδεχόμενο σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Αυτό, συγχωρήστε με, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μου. Αφορά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά απ' την άλλη, θα ήθελα να σας πω τη δική μου προσωπική άποψη. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς έναν-έναν εδώ και μια εβδομάδα. Και ξέρω πολύ καλά. Δεν είχε λόγο ο Πρωθυπουργός να μου πει κάτι που δεν είναι ακριβές, ότι ενημέρωσε και για το ζήτημα αυτό τους πολιτικούς αρχηγούς. Και για το ζήτημα της αντιμετώπισης της κυβέρνησης. Και για την επιλογή της κυβέρνησης για μερική οριοθέτηση. Και το γιατί αυτό είναι συμφέρον της χώρας. Γιατί το επιδιώκουμε. Γιατί το επιδιώκουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ασκούμε διπλωματία με την αίσθηση ότι δικαιούμαστε μόνοι να καθορίζουμε τις τύχες του ελληνισμού. Ενημερώνουμε. Και δεχόμαστε και τις συμβουλές και τις απόψεις και τις υποδείξεις των υπόλοιπων κομμάτων. Αλίμονό μας. Για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα αν ενδεχομένως η Τουρκία κατεβάσει γεωτρύπανο στα νότια της Κρήτης? Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία κινδυνολογίας και αντιπαράθεσης προς την Τουρκία, παρότι η Τουρκία με τον τρόπο που εκφράζεται πολλές φορές ειλικρινά προκαλεί κάποιον να το κάνει. Αναφέρομαι στις τελευταίες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα έχει μια υποχρέωση. Κάθε κυβέρνηση. Διαχρονικά, από το Σύνταγμά της, να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν έχει και κανένα δικαίωμα εκπτώσεων επ' αυτού. Καμία κυβέρνηση. Να είμαστε επ' αυτού συνοημένοι. Άρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και κάθε ελληνική κυβέρνηση, θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Και νομίζω ότι σε αυτό θα έχει ομόθυμη τη στήριξη. Ομόθυμη τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Δεν θα υπάρξει επ' αυτού οποιοδήποτε ο οποίος να συστήσει ή να υποδείξει κάτι το διαφορετικό. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.